Γενικά όλα καλά. Α, να πούμε ξεχωριστά λίγα. Ναι, ναι, έλεγα να πείτε ξεχωριστά λίγα πράγματα. Όλε θέλει να μάθει κανένα. Οκ. Εντάξει. Πε μπορεί και εσύ. Έλα, πε και για το Σάμερκαμ. Βεβαίω. Όλα δεν λέμε ξεχωριστά. Όποιο μα ξέρει, μα ξέρει. Όλα καλά. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, στο οποίο θα έχω καλεσμένους την Μαριάννα, τον Ιάσονα και τη Δέσποινα. Και... και θα τους πάρω μια μίνι συνέντευξη όσον αφορά το Dance Camp και γενικά κάποια πράγματα που αφορούν το χορό. Αρχικά θα σας πούνε ο καθένας λίγα πράγματα για τις δουλειές που έχουν κάνει, σε περίπτωση που δεν τους ξέρετε, να τους μάθετε. Έχω σπουδάσει musical theater στην Αγγλία 1,5 χρόνο. Και έχω αποφοιτήσει από την κρατική το 2020, πέρσι δηλαδή. Και τα τελευταία 4 χρόνια, μετά αφού έχω γνωρίσει και όλα εδώ τα πλάσματα αυτά, έχουμε... ωραία. Έχουμε δημιουργήσει αυτήν εδώ την πολύ όμορφη κατάσταση που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στη Ρόδο, τα τελευταία 4 χρόνια, το είπα αυτό. Ναι, το έπισα, δεν πειράζει. Ωραία. Τι κάνω. Που λέγεται Dance Summer Camp. Πάρα πολύ όμορφα και τη λένε Μαριάννα. Ναι, Μαριάννα είναι φανταστική χορεύτρια. Καταπληκτική χορεύτρια, συνέχισε. Εγώ συνεχίζω λοιπόν. Εγώ είμαι πίσω από αυτός κρατικής, βέβαια του 2014. Αλλά τέλος πάντων, γνώρισα τα παιδιά στο Show You Think You Can Dance το 17. Και έκτοτε, εκτός ότι χορεύουμε μαζί, δυστυχώς κάνουμε και λίγη παρέα. Χορεύω, παραστάσεις, διδάσκω, τώρα μην τα λέμε αυτά. Αυτά, χορεύουμε γενικά και προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να περνάμε καλά, ξέρω εγώ. Και είμαι πολύ ιδρωμένο, sorry. Εγώ μένα με λένε Ιάσονα, γεια σας. Έχω σπουδάσει musical theater στο Λονδίνο. Τίποτα, ασχολούμαι με τα musical και με τηλεόραση υποκριτικά. Τα τελευταία χρόνια είμαι στη Μήνο CMI και έχω ξεκινήσει δική μου δισκογραφία. Αυτά σε γενικές, πολύ γενικές γραμμές. Ναι, τηλεόραση, musical, νυχτερινά μαγαζιά, δισκογραφία. Γενικά αυτά. Τα χορό, τραγούδι, υποκριτική. Σε όσους δεν καταλαβαίνουν για το musical, ναι, γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε. Ωραία. Πολύ ωραία. Ταραν, αυτοί είμαστε. Από τι ηλικία ξεκινήσατε χορό, γενικά τραγούδι, πάντα? Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα 3 χρονών. Ουχ, αλήθεια. Ναι, τόσο. Ξεκίνησα με μπαλέτο. Και στη συνέχεια γύρω στα 6η Δημοτικού, πόσο είμαστε στην 6η Δημοτικού, 11, κάπου 11. Εκεί, ναι, ξεκίνησα και όλα τα υπόλοιπα, τύπου hip hop, jazz, μιλάω. Συγγνώμη, έχουμε απορία πως είσαι. 6η Δημοτικού. Ναι, 12, 11, 12, όχι. 12, 13 είσαι πρώτη γυμνασίου, 13, 14, 14, 14, 15, τρίτη. Ωραία, τέλος πάντων. Σωστά. Ναι, αυτό. Στα 3, δηλαδή από το 2000. Τέλεια. Εγώ ξεκίνησα 16 χρονών. Λίγο πρώτη ηλικίου έκανα για ένα τρίμηνο μπαλέτο jazz. Όχι, έκανα μόνο jazz πρώτη ηλικίου και ένα τρίμηνο προς το τέλος πρώτη ηλικίου. Και μετά, πλέον στη δευτέρα ηλικίου, ξεκίνησα να κάνω μπαλέτο και jazz 2 φορές την εβδομάδα, έτσι χαλαρά. Επειδή, εντάξει, αλλά είχα ένα πολύ γυμνασμένο σώμα λόγω του πρωτοαθλητισμού. Οπότε. Σανάρα. Λίγο. Α, όχι, αφού. Και αυτά. Συγγνώμη, τραγούδι. Α, τραγούδι. Α, στη δευτέρα ηλικίου. Γενικότερα πριν το δεύτερο μισό της πρώτης ηλικίου δεν είχα ασχοληθεί και δεν είχα κάνει τίποτα. Άρα είμαι πάρα πολύ ταλαντούχος, θα είμαι θάλλω πολύ γρήγορα. Έχω καταϊδρώσει παρόλα αυτά. Για να παίρνω συνέντευξη από τη φίλη μου. Εγώ ξεκίνησα κάπου στα 5-6 στο Ρέθυμνο. Δεν. Ρε παιδί, εντάξει, μια σχολή υπήρχε τότε. Και κάπου στα 16 ήρθε η δασκάλα μου τότε, η Ιωάννη Δεργενάκη, η οποία με ανέλαβε και τα κάναμε λίγο όλα από την αρχή. Και μετά Αθήνα, κρατική. Δύσκολα χρόνια. Έχω κάνει τραγούδι. Έχω κάνει μία χρονιά σωματικό θέατρο. Και τελεία. Και δεν έχω κάνει τραγούδι. Αυτά. Τραγουδάει μόνο που γιουκλάκι όλη την ώρα. Πώς αποφασίσατε λοιπόν να ασχοληθείτε επαγγελματικά με αυτό? Με το χορό. Εγώ δεν το σκέφτηκα. Και έχεις κάποια άλλη δουλειά που δεν ξέρουμε τα βράδια? Να σου πω, δεν το σκέφτηκα πολύ. Τύπου, νομίζω ότι δεν σκέφτομαι, πρώτον. Και δεύτερον, κάπως έγινε. Ήτανε πάρα πολύ... Ποια είναι η λέξη? Πολύ αβίαστα μπήκε... Ναι.
αυτόρμητα. Ναι. Όχι αβίαστα. Πολύ αυτόρμητα μπήκα στη διαδικασία να ξεκινήσω πιο εντατικά και επαγγελματικά. Ναι, εντατική προετοιμασία, ρε παιδί μου, για να μπω στη σχολή που ήθελα κτλ. Αυτά, τελεία. Τι να κάνω, στάζω. Λοιπόν, είμαστε και εδώ στον ήλιο. Εγώ νομίζω από τη στιγμή που πέρασα την ηλικία που ήθελα να γίνω ακτινίατρος και τέτοια πράγματα σαν παιδάκι. Καλό είναι αυτό. Όχι, εντάξει. Α, τέλειο. Ορίστε, άλλη καλή. Είχαμε ένα φίλο που ήθελε να γίνει τσισοφέρδης, να φέρνει τσίσα στον κόσμο. Ωραία. Τι να φέρνει. Τσίσα. Να προκαλεί τον άλλο. Υπάρχει τέτοια δουλειά που δεν ξέρουμε. Αυτός που κρατάει την πάπη. Okay. Γιατί φτάσαμε εκεί από το χορό. Δεν χρειαζόταν. Τέλος πάντων, γενικά μου άρεσε πάρα πολύ ο χορός και ήμουν με τη Βουγιουκλάκη πολύ αυτό. Με την Disney και όλα αυτά τα παραμύθια. Και γενικά είχαν δει γονείς μου ότι μου άρεσε, οπότε το ψάξαμε. Δεν είχαμε ιδέα τι πρέπει να γίνει. Μέσα έφερε ένα θείος μου σε επαφή κλπ. Και έτσι κάπως το ένα έφερε το άλλο και έγινα. Mm. Είναι αυτό που δεν το πολύ ήρθε, το πολέμησα και έγινε. Εγώ από την άλλη. Δεν έγινε. Δεν ξέρω, δεν έγινε. Δεν έχει γίνει ακόμα. Το ψάχνω. Όχι, νομίζω ότι ήταν. Θες να το κρατήσεις. Θες το κρατάω. Όχι. εκεί πέρα άρχισε. Εμένα ήταν λίγο περίεργο το transition από τον πρωταθλητισμό στο χορό και πώς θα γινότανε, γιατί οι προπονήσεις και αυτά. Έγινε λίγο ένας πολύ πανικός και εγώ δεν ήξερα πώς να το κάνω. Απλώς μια μέρα κατάλαβα ότι ο αθλητισμός δεν είναι για μένα πλέον. Ότι τους είχα πετύχει τους βασικούς μου στόχους. Και είπα τίποτα. Μέσα σε ένα χρόνο απλώς είπα τέλος, θα κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είχα ποτέ εισέδωση στο χορού. Με το που μπήκα εκεί στην πρώτη Δευτέρα Λυκείου, κατάλαβα πόσο πολύ το αγαπάω. Έκανα και μια παράσταση με τη σχολή, τις κλασικές παραστάσεις που κάνουν οι σχολές. Κάπως αυτό το ναρκωτικό που είναι η σκηνή. Ξέρεις, μου άφησε σημαδάκι. Οπότε μετά από μερικούς μήνες που είχα το παλαιό πρωτάθλημα, είπα δεν είναι για μένα. Και κάπως έτσι ήρθαν. Βέβαια, με βοήθησαν πολύ εμένα και ότι μου ανοίχναν πολλές πόρτες για να σπουδάσω πολύ άμεσα. Οπότε μου δώσανε και το πάτημα ότι κάνω το ρε παιδί μου, ξέρεις, το έχεις. Αυτό. Δεν ξέρω άμα δεν μου είχαν ανοίξει πόρτες. Ξέρω ότι το έχεις. Ναι, δεν ξέρω, χαζί. Κάτι Αμερικάνικη, κάτι βλάκης Άγγλοι. Κάποιο από τη Νέα Υόρκη. Κάποιο από τη Νέα Υόρκη. Κάτι τριτοδεύτερη. Ναι, οπότε αυτό. Μου δόθηκαν υποτροφίες και μου δόθηκε το πάτημα. Αλλιώς μπορεί να μην το έκανα και να φοβόμουν. Οπότε ήμουν τυχερός σε αυτό το κομμάτι. Πολύ. Ωραία. Λοιπόν, έχετε κάποιο πρότυπο χορευτικό είτε τραγουδιστικό είτε που θέλετε να φτάσετε, ας πούμε, που κοιτάζετε και θαυμάζετε? Ωχ, ωραία. Καλά. Εντάξει, εγώ είμαι πολύ της pop σκηνής. Οπότε θα έλεγα Chris Brown, το βρήκα. Chris Brown. Παιδιά, έψαξα βίντεο κλιπ του Chris Brown, πέσανε τα μαλλιά, ότι το θυμόμουν ότι είναι τόσο καλός χορευτής. Ξαναέγινα φαν του πριν 1,5 μήνα φάση. Και τον είχα λίγο αφήσει τα τελευταία χρόνια, ξανά είδα τα βίντεο κλιπ, κόντεψα φάση καλύτερος χορευτής που έχω δει στη ζωή μου σε βίντεο κλιπ. Έχω να μου κάνουν αυτή την ερώτηση πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω. Το περίεργο, ξέρεις τι είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, αισθάνομαι. Ότι βλέπεις πάρα πολλά πράγματα, άρα συνήθως δεν σε εμπνέει ένα πράγμα ή ένα. Ναι, είναι κάπως το σύνολο, ρε παιδί μου. Και πολλά να είναι, δεν ξέρω, ναι. Κάποιο ξεχωρίζει, ας πούμε. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι έχουν υπάρξει στάδια στη ζωή μου που μπορεί, ας πούμε, να μ' άρεσε πολύ η Πίνα Μπάους και να ήμουν πολύ, να λάτρευα κλπ. Μετά να πέρασα στη φάση DV8 και ξέρω ψωμί. δηλαδή, περνάς από διάφορα στάδια. Νομίζω ότι. Ανάλογα με το τι ρεθίσματα έχεις και ναι. Την περίοδο. Ναι. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι θα έλεγα. Δεν θα βάλω ένα άτομο ή κάποιον που με εμπνέει. Γενικά με εμπνέει οτιδήποτε έχει ουσία, αισθητική και εξυπηρετεί το σκοπό. Γιατί λίγο ειδικά στο σύγχρονο, στο δικό μας, στα δικά μας πλαίσια, έχει χάθει πάρα πολύ όλος ο σκοπός, η αισθητική κλπ. Είναι όλο λίγο έρευνα και ψάχνω να υπάρξω, το οποίο εμένα με ενοχλεί αρκετά. Γιατί μπορώ να υπάρξω με πολλούς τρόπους και ότι δεν χρειάζεται να γίνει αυτό μέσω όλης αυτής της αποπνικτικής διαδικασίας.
Και επίσης το κομμάτι της αισθητικής, δηλαδή όπου δω αισθητική και ουσία σε αυτό που γίνεται και όχι απλά που κάμισα και πάμε τσάκια, κίνηση για την κίνηση. Που και αυτό αν γίνει σωστά, δηλαδή ο Φουνιαδάκης το κάνει πολύ σωστά για παράδειγμα. Αν γίνει σε τέτοιο πλαίσιο, ναι, μ' αρέσει. Αν όχι, δηλαδή νομίζω ότι είμαστε κύμα και δεν ξέρουμε τι κάνουμε όντως. Ακριβώς. Και είναι και από τους λόγους που δεν θέλω να βλέπω παραστάσεις χορού. Δηλαδή, γιατί ξέρω ότι από τις 10 που θα δω, δεν ξέρω αν θα μ' αρέσει η μία ή η δύο. Ναι. Το παίρνει σκληρό. Ναι. Ναι, λίγο στην Ελλάδα είναι λίγο προβληματικός ο χώρος. Έχουμε διάφορα προβλήματα και τέτοια και θέματα παραγωγών. Έχουμε καταπληκτικά ταλαντούχα άτομα. Δεν το συζητάμε αυτό. Επιχορηγούνται. Ναι, λίγο και το ταλέντο του καθένα και η δουλειά του καθενός πολλές φορές χάνεται. Συνδυαστικά δεν εκτελεί όλο το πακέτο που θέλουμε, ρε παιδί μου, για να ανέβει. Επίσης, τα περισσότερα, είτε έρχονται από το εξωτερικό, είτε είναι στην Ελλάδα, γίνονται στην Αθήνα τα δρόμενα. Οπότε καλά, και όπως καλά, εννοείται. Περιφερειακά, δηλαδή ακόμη και εμείς που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μία παράσταση έχω δει από τη Λυρική π.χ. που είχε κάνει η περιοδεία. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν φτάνει η Λυρική καν στη Θεσσαλονίκη, αλλά λες πως η Ελλάδα σαν Ελλάδα. Θα μπορέσει να ανέβει. Η Ελλάδα δεν έχει άλλες ομάδες εξ' από τη Λυρική που είναι για κλασικό και πιο, ας πούμε, προς αυτή την κατεύθυνση χώρο. Οπότε, μην πιάσουμε τα προβλήματα, γιατί δεν... Ναι, ρε παιδί μου. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Αυτή την περίοδο είστε στο Dance Camp. Πώς ήρθε η ιδέα για αυτή τη διοργάνωση? Λοιπόν... Η ειδική. Αυτό συνέβη... Τη χρονιά που τελειώσαμε το dance, το 17 ήταν, ναι. Το 17. Ναι. Εγώ θα κατέβαινα Ρόδο, ήρθε ο Μπιλ, βασικά ήρθανε... Είχες έρθει και εσύ για την γενέθλιά μου τότε. Όχι. Όχι. Είχαν έρθει όμως πάντων κάποια παιδιά μετά το dance τύπου, την άλλη μέρα που τελειώσαμε, γιατί είχα γενέθλιά μου. Τα γενέθλιά μου. Και τέλος πάντων ήρθανε και μετά έρχεται και ο Μπιλ ο Ρόξενος για διακοπές, νομίζω. Και ήμασταν κάπως, δεν κάνουμε κάποια μαθήματα, έτσι. Και πήγαμε και στη Σίμη και κάναμε μαθήματα, γιατί τα παιδιά γενικά όσο πιο μακριά είμαστε δεν έχουν τίποτα, δυστυχώς. Και ξεκινήσαμε αυτό, τύπου απλά μαθήματα. Και την επόμενη χρονιά είπαμε μήπως να το κάνουμε έτσι λίγο πιο οργανωμένο, να έρθουν και αυτά εδώ τα παλικάρια από εδώ και κάποιοι άλλοι που ήρθανε. Και κάπως αυτό ξεκίνησε να εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο. Και έχουμε φτάσει τώρα στην τέταρτη χρονιά. Και θεωρώ ότι. Δεν είναι 9 καθηγητές. Είμαστε 9 καθηγητές τώρα. 85 παιδιά στο σεμινάριο. Ναι, και. Εγώ τα λέω. Και γενικά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όλο αυτό έχει μια εξέλιξη, ρε παιδί μου. Και τα παιδιά τους αρέσει και μας δίνουν και εμάς πολύ, πολύ κίνητρο για να τους δώσουμε εμείς παραπάνω. Ναι, και δεν είναι απλώς. Ας πούμε, πηγαίνεις πολλές φορές σεμινάρια και είναι. Και επίσης δεν είναι και drop-in, δηλαδή είναι κάτι πολύ οργανωμένο. Ναι. Προσπαθώ όσο μπορώ να το κάνω, επειδή είναι κάτι πολύ οργανωμένο, ώστε να είναι ολοκληρωμένο από όλες τις πλευρές. Οπότε, όντας και σαν καθηγητές εμείς μέσα σε ένα πολύ οργανωμένο πλαίσιο, ερχόμαστε και εμείς πάρα πολύ οργανωμένοι για να κάνουμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και νομίζω ότι αυτό δίνει πάρα πολλά πράγματα στα παιδιά. Δεν είμαστε ότι πάμε να κάνουμε ένα μάθημα και θα δούμε τι θα γίνει. Παίρνουμε και από τη Μαριάννα και από τη μαμά της, τη Στέλλα. Όλη αυτή την. Μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία Dance Summer Camp. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Τα βασικά είναι το κεφάλαιο. Είναι το κεφάλαιο. Είναι το κεφάλαιο. Έλα τώρα στο κεφάλι μας. Και νομίζω επίσης το πολύ ωραίο σε αυτόν τον camp που δεν το έχουν πολύ εύκολα είναι ότι έχουν μπει όλα σχεδόν τα είδη χορού, εντάξει, ενώ σε ένα πλαίσιο όσο γίνεται. Και αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δίνει και διαφορετικά ερεθίσματα στα παιδιά. Και δεν το βρίσκεις αυτό ποτέ. Και ακόμα και ας πούμε για παράδειγμα εγώ και η Μαριάννα που κάνουμε σύγχρονο, κάνουμε άλλο πράγμα η μία από την άλλη. Οπότε ακόμα και αυτό. Και συνδέονται, ρε παιδί μου. Εγώ αυτό που θεωρώ φέτος ότι έχει συμβεί πιο πετυχημένα, ας πούμε, στα μάτια μου, είναι ότι συνδέονται, δηλαδή θα συνδεθεί το δικό μου το σύγχρονο με το δικό σου, μετά το δικό σου με τις πένις, μετά η πένι με κάποιον άλλον, μετά ναι, και με το Bill, jazz, πούμε, hip-hop, σύγχρονο, commercial, δηλαδή όλα και αυτά. Και ο Bill, κάπως... ας πούμε, με το δικό μου το musicaloides, που είναι λίγο πιο τεχνικός ο Bill, και έχει τακτή, κάπως συνδέεται λίγο με το musical, δηλαδή κάνει ένα καλό transition. Όλα αυτά νομίζω έχουν δώσει μαγικά φέτος. Αυτό προσπαθούμε να υπάρχει μια ποικιλία και όλα να συνδέονται μεταξύ τους για να υπάρχει και η ανάλογη πρόοδος για τα παιδιά. Ωραία. Άρα, αφού αναφερθήκανε όλα αυτά τα διαφορετικά είδη και στυλ,
τι χρειάζεται να έχει κάποιος για να έρθει, δηλαδή πρέπει να έχει προηγούμενη εμπειρία, μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε, τι προτείνετε? Απλά να έρθουμε να χορεύουμε, παιδιά. Ναι. Χορεύστε και τυχανόμαστε. Όχι, τίποτα. Αρκεί να θέλει να ξεφύγει το μυαλό του, να κάνει κάτι διαφορετικό, να μάθει από ανθρώπους που δεν τους έχει κάθε μέρα. Γιατί εγώ μπορεί κάποια στιγμή να είμαι στη Ρόδο, να έρθω να κάνω μαζί μου ένα μάθημα, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν τους έχουμε κάθε μέρα. Όμως δεν είναι επίσης και το ίδιο το πλαίσιο του μαθήματος με τους σεμιναρίες. Με το σεμιναρίες. Και το πόσα μαθήματα κάνεις μέσα σε μια εβδομάδα είναι πολύ πληροφορία και γυμνάζεις σε εντελώς άλλα πράγματα. Mm-hmm. Σωματικά, ψυχικά, εγκεφαλικά, λίγο λειτουργεί αλλιώς το μυαλό. Δεν χρειάζεται κάτι. Αλήθεια. Και υπάρχουν και δύο τμήματα, οπότε υπάρχουν και τα πιο μικρά τμήματα. Οπότε κάποιος, άμα είναι πιο μεγάλος, αλλά είναι αρχάριος, φαντάζομαι ότι μπορεί να μπει στο πιο μικρό τμήμα. Ναι. Γενικά. Και αυτό και με τις ανάγκες, νομίζω, ναι, και προσαρμόζεται, ναι, και κάθε χρόνο στο, ναι, πώς διαμορφώνονται τα τμήματα. Ναι, και ο καθένας, νομίζω, μπορεί να διαλέξει και τα μαθήματα σε περίπτωση κάτι που όντως δεν του ταιριάζει. Mm. Ναι, γιατί, ναι, μπορεί άλλος να κάνει πολύ περισσότερο hip hop, ας πούμε, και να μην θέλει να κάνει σύγχρονο. Mm-hmm. Οπότε τι θα του πω, όχι. Ή να μην δοκιμάσει όλα τα μαθήματα σύγχρονο. Ναι. Να μην, ναι, δοκιμάσει όλα. Επίσης είναι και ευκαιρία να δοκιμάσει τα πάντα και να δει αν τελικά του αρέσει. Καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε performers, μη πούμε, μόνο τέτοιο που κάνουν ένα πράγμα. Mm. Κάνω μόνο αυτό, είμαι μόνο ο ηθοποιός, είμαι μόνο χορευτής σύγχρονη, μόνο χορευτής του μπαλέτου. Και υπάρχουν πολλά προβλήματα σε αυτό το χώρο, άρα όποιος έρθει να έρθει να τα κάνει όλα. Αλλά λέμε τώρα. Έτσι, κούπετα να γίνει. Αλλά μπορεί να κάνει μόνο το δικό μου. Γιατί είναι πιο ομορφότερη. Η πιο ομορφότερη. Ας πούμε το musical, πού υπάρχει στην Ελλάδα πολύ. Και ήταν μεγάλη υπόθεση. Ναι. Το musical γενικότερα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και όπως έγινε τώρα, νομίζω, ναι, που έβαλε και τραγούδι κανονικά και το χώρο, δηλαδή, στο είπα κιόλας, ναι, ήταν πολύ πολύ καλό και για τα παιδιά και γενικά δεν γίνεται αυτό το μάθημα. Όχι, δεν γίνεται και θέλει όντως πάρα πολύ οργάνωση. Και εγώ λίγο σοκαρίστηκα γιατί έλεγα, στην αρχή συζητάγαμε για το πόση ώρα θα γίνει και είπα, νομίζω μια μισή ώρα φτάνει και καθώς έμπαινα στη διαδικασία... δύο ώρες κάνει το μάθημα. Ναι, απλώς λίγο σκεφτώ, μετά έμπαινα ότι πρέπει να κάνω φωνητικό ζέσταμα, σωματικό ζέσταμα, μετά να έχω πιάνο στο κινητό να κάνω εκμάθηση της, και διδασκαλία του τραγουδιού, να κάνεις, φωτοτυπίες στους τοίχους, να στείλεις πριν τα καραόκια και να κόψεις τα καραόκια. Τελικά έχει πολύ μεγάλη διαδικασία. Εντάξει, αλλά για μένα, γι' αυτό αγαπώ το musical και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Μπράβο, κάνει λουγάρι. Τώρα που μιλάω, έτσι ωραία. Δυστυχώς το musical έχει πολύ μεγάλο θέμα. Ακριβώς για αυτό το λόγο που είπαμε πριν, όλοι κάνουμε ένα πράγμα και δεν μας ενδιαφέρει ποτέ να κάνουμε και ένα δεύτερο. Όχι στο musical που να κάνεις και τρία. Στην αρχή ξεκινάμε ότι οι χορευτές κάνουν μόνο σύγχρονο. Και τέλος. Όχι να μπουν σε ένα musical που μπορεί να κάνεις και hip hop και τέτοια και αλλιώς. Οπότε εκεί μετά το αντίστοιχο και κάποιοι τραγουδιστές. Κάποιοι τραγουδιστές που είναι μόνο έντεχνοι. Ναι. Και δεν τραγουδάμε pop. Γιατί το απαγορεύει κάποιος. Ναι. Υπάρχει αυτό. Οπότε στο musical που είναι έτσι κι αλλιώς έξω από την κουλτούρα μας, υπάρχουν πολύ λίγα άτομα τα οποία το υπηρετούν και το υπηρετούν καλά. Οπότε πιστεύω στο μέλλον, αλλά δεν είναι τώρα, θα. Στο μέλλον. Δεν σας βάζω διάλειμμα. Όχι, δεν χρειάζεται να βάλω. Δεν θέλουμε διάλειμμα. Απλά κάπως ένιωσα ότι έλειωνα. Δεν υπάρχει musical στην Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνω. Ευχαριστώ, Μαριάννα. Τελεία. Μπράβο, Ιάσονα. Να είμαι καλά. Είσαι μαζί μας και κάνεις musical. Εγώ ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτό ότι πίστευα ότι θα μου είναι από τα πιο δύσκολα μαθήματα γιατί δεν τραγουδάω, ντρέπομαι κιόλας και δεν το έχω καθόλου, δεν μπορώ. Mm. Αλλά τελικά ήταν από τα πιο προσιτά. Ναι, χαίρομαι. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί προσπάθησα να το σπάσω έτσι το μάθημα και να το χωρίσω ώστε να μην μπερδεύονται τα άτομα. Πολλοί είχαν ρώταν και τη Μαρία, θα τραγουδήσουμε ξεχωριστά και πώς θα το κάνουμε. Το έκανα έτσι ώστε να σας δώσω πάρα πολύ πληροφορία χωρίς, και να αρχίζουμε και λίγο να βγαίνουμε από τα κουτάκια μας σαν χορευτές εσείς. Και γενικά είναι πιο εύκολο, θεωρώ, να αυτό που έκανε, ας πούμε, η Άσονα στο μάθημα που έκανε πρώτα το τραγούδι, μετά τη χορογραφία, μετά πάμε συνδυαστικά, είναι. Θέλει τρόπο. Είναι πιο εύκολο να μπει στον εγκέφαλο ενός παιδιού, ειδικά. Ναι, ναι. Το οποίο
δεν έχει μάθει να συνδυάζει τόσο πολλά πράγματα μαζί. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και είναι πάρα πολύ πληροφορία και μπορείς να ασχοληθείς με το χορό ξεχωριστά για μήνες, μετά για την υποκριτική ξεχωριστά. Άμα σας έβρισκε ένα κομμάτι, ας πούμε, γιατί κάναμε ένα κομμάτι από το Dream Girls, όσοι ξέρετε το musical. Άμα είχε και μέσα υποκριτική storytelling το τραγούδι, θα ασχολιόμαστε μια εβδομάδα με αυτό. Του χρόνου άρα θα έχουμε dance camp ή όχι. Εννοείται καλέ. Είναι δυνατό. Σίγουρα. Καταρχάς είναι και η δική μας στιγμή. Μας κάνει νόημα η κάμερα μαν. Συγγνώμη, κάμερα μαν, είμαστε σε λάθος κάδρο. Πάμε. Είναι η στιγμή να βρεθούμε και λίγο όλοι μαζί. Αν εμείς το κάνουμε λίγο για να ερχόμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι. Μες κάτω καμπάνια στη Ρόντο. Αλλά πραγματικά το αστείο είναι ότι έχουμε δέσει τόσο πολύ και μεταξύ μας. Που πραγματικά το περιμένουμε ανεξάρτητα από το μάθημα και αυτό νομίζω ότι είναι και που το κάνει ακόμα πιο μεγάλο. Νομίζω βασικά ότι δεν το νιώθουμε τόσο δουλειά. Σαν δουλειά. Δηλαδή, ερχόμαστε στη Ρόδο για να. Τη δουλειά που γίνεται μέσα, αλλά ότι δεν είναι τυπικό. Δεν είναι, δεν είναι τυπική υποχρέωση είναι. Του τύπου α, οκ, okay, πάω στη Ρόδο να δουλέψω. Mm-hmm. Να πάρω τα λεφτάκια μου, να φύγω και τέλος. Είναι, έρχομαι στη Ρόδο, περνάω καλά, γνωρίζω καινούργια παιδιά. Δηλαδή. Και είναι ότι είναι και τόσο πολλά παιδιά κάθε χρόνο και μεγαλώνω ακόμα το τμήμα και είναι τόσο ωραίο να μπαίνεις μέσα στο μάθημα. Και τόσο καλά παιδιά, δηλαδή εντάξει, η Ρόδος και... έχουμε πάει σε διάφορα μέρη, έχουμε κάνει σεμινάρια. Η Ρόδος είναι ένα από τα μέρη που έχει πολλά ταλέντα και πολλά παιδιά και που έχουν. Και χαίρεσαι να διδάσκεις. Και τα βλέπεις τα παιδιά. Καταρχάς έχουμε παιδιά από το πρώτο camp. Ωραία, τώρα περνάμε σε μια άλλη έτσι, θεματική. Ναι. Στο So You Think You Can Dance, πώς το πήρατε απόφαση να πάτε? Πάλι εγώ δεν το σκέφτηκα. Γενικά, αν κάτι έχετε καταλάβει, η Μαριέλα δεν σκέφτεται. Α, τυχαίνει, κατά λάθος βρίσκεται. Ναι, όντως, εγώ ήταν όταν είχα γυρίσει από την Αγγλία και ήμουν Ρόδο, η αλήθεια είναι. Και μου λέει η δασκάλα μου και η μαμά μου λένε, α, είδαμε διαφήμιση, ξέρω εγώ, ότι ξεκινάει το dance. Και λέω, α, και μου λέει, άντε πήγαινε. Και λέω, εντάξει! Άμα, θα πάω! Μαμά μου! Όχι, μαμά μου να πάω και πήγα! Όχι, απλά εκείνη την περίοδο δεν έκανα κάτι. Ήταν μόλις είχα γυρίσει, ήμουνα λίγο, οπότε αποφάσισα, εντάξει, θα στείλω ένα βίντεο και ό,τι γίνει, ξέρω εγώ, σιγά. Και εν τέλει, φτάσαμε με αυτόν εδώ μέχρι. Ναι, αυτό είναι τελικό. Και μας κέρδισε εδώ η υψηλή. Δεν κέρδισε, έφτασε απλά να φύγει. Ναι, μας κέρδισε. Μας κέρδισες, ρε. Εγώ έχω... Είσαι λίγο μέγιο. Τέλος πάντων. Επειδή οργανώνει το σεμινάριο, το δεχόμαστε. Ευχαριστώ. Εσύ τίποτα. Εσύ τζάμπα έφτασες στο τελικό. Με μέσο. Εγώ έφτασα όμως. Πού, στη μελωδία της ευτυχίας. Καριέρες. Σε είχα δει στη Ρόδο στη μελωδία της ευτυχίας, στην παράσταση πριν σε γνωρίσω. Νομίζω ότι το έχεις πει, αλλά είναι τέλειο. Νομίζω ότι το έχεις πει 5 φορές βέβαια αυτό. Ναι, παίζει. Σίγουρα. Και γιατί το θυμάμαι εγώ, μου το έχεις πει 1000 φορές. Γιατί δεν θυμάμαι τίποτα. Εγώ έχω μανία με τα σοου στην τηλεόραση, με τους διαγωνισμούς και με το χορό. Έχει πάει σε όλα γενικά. Σε ποια όλα? Έχει πάει και στο Ρουκ-Ζουκ που θέλω να πάω. Στο Ρουκ-Ζουκ πήγα σαν καλεσμένος guest. Εγώ θέλω να πάω κανονικά. Εντάξει. Θες να πάμε μαζί. Άσχετο με το Ρουκ-Ζουκ. Γεια σου Ρουκ-Ζουκ, καλησέ μας. Πήγα καλεσμένος στο Χριστουγεννιάτικο γιατί είμαι πάρα πολύ διάσημος και με καλέσανε. Και ναι, οπότε μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα τρία και το λάτρευα το So You Think You Can Dance και από παλιά. Οπότε αυτό. Έχω μανία με αυτά. Μου αρέσουν πάρα πολύ και είμαι πολύ ανταγωνιστικός. Εμένα δεν είναι καθόλου έτσι. Εγώ είδα τη διαφήμιση, την προσπέρασα, την είδαν οι γονείς μου, με πήραν τηλέφωνο, μπαμπάς ειδικά. Σίγουρα. Μου λέει, έχει γίνει, βγει το So You Think You Can Dance, να πας. Λέω, παιδιά, ξεχάστε το. Γενικά υπάρχει λίγο μια φιλοσοφία, σε όσο έχουν δει στην κρατική και λίγο του σύγχρονου και λίγο ψηλοποιότητα, ότι δεν πάμε τηλεόραση και δεν κάνουμε τέτοια πράγματα και λαλαλαλαλα. Εγώ γενικά η αλήθεια είναι το φοβόμουν ότι μπορεί να εκτεθώ και να μου χαλάσει ουσιαστικά τη δουλειά μου και αυτό που, ναι, που θα με ενδιέφερε να κάνω. Και επειδή ήμουν όμως σε μια φάση που ήθελα να σταματήσω το χορό, δεν μου άρεσε τίποτα από αυτά που έκανα. Έκανα παραστάσεις και ιστορίες που δεν με αφορούσαν καθόλου, εκτός από μία-δύο τυχαία φάση που έκατσα. Και στην τελική το συζήτησα και με τον καλό μου τον Κολιτούλη, τον Αλέξανδρο, και μου λέει πήγαινε, και θα πάω. Και αν δω ότι δεν με αφορά, δεν συνεχίζω, ναι. Και τελικά θέλω να κάνω μια μεγάλη δήλωση προς όλους τους χορευτές,
να μην βάζετε αυτά τα κουτάκια, να μην αφήνετε κανένα να σας τοποθετεί σε ένα πλαίσιο ότι εσύ είσαι αυτό και δεν θα κάνεις εκείνο. Η τηλεόραση για μένα ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω, σαν χορεύτρια κάνω ακριβώς αυτό που θέλω. Και ο κόσμος όντως με έμαθε μέσα από το show, από την καλή πλευρά. Και είναι ξεκάθαρο πώς το διαχειρίζεσαι εσύ. Ναι. Οπότε ούτε μου στέρισε τη μεριά που με αφορούσε εμένα του χορού, ούτε μου ανέρεσε και τη mainstream μεριά που στην τελική γιατί όχι. Mm. Ωραία. Τώρα που είπαμε για τα κουτάκια, έχω μια ερώτηση που μου στείλανε για να σας την κάνω. Τι σώμα πρέπει να έχει κανείς για να γίνεται μπαλαρίνα, τέλος πάντων, συγκεκριμένα, είτε για να ασχοληθεί με το χορό? Τέλειο. Δεν πρέπει να έχει κανένα σώμα. Δεν υφίσταται αυτό. Πρέπει να έχει ένα πάρα πολύ δυνατό σώμα. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Να γυμνάζεσαι πάρα πολύ. Το άμα είσαι 5 κιλά ή 105 κιλά, μπορείς να χορέψεις και έχεις τεχνική, εκεί ξεκινάει και τελειώνει η υπόθεση. Εννοείται στο κλασικό μπαλέτο, άμα πούμε για τις μεγάλες ομάδες. Και αυτό το καθαρό μπαλέτο, ναι, υπάρχουν ακόμα τα πρότυπα της πάρα πολύ αδύνατης, ψηλής, ξανθιάς, λευκής κοπέλας. Ουσιαστικά έχει λίγο να τραπεί, δηλαδή τις βλέπεις πολύ γυμνασμένες. Ήθελα να σχολιάσω απλώς ότι υπήρχαν κοπέλες, είδα συνέντευξη μιας μπαλαρίνας στην Αμερική, η οποία είναι μαύρη και πάρα πολύ... Μυστικόπλαντ. Δεν είμαι σίγουρος. Και απλώς έλεγε ότι τώρα αρχίζει και ξεπερνά και σπάει αυτό το τείχος της. Ακόμα που είναι μαύρη, πολύ γυμνασμένη ήταν πρόβλημα. Mm. Εντάξει, αυτό μιλάμε για τις πολύ μεγάλες ομάδες. Αυτό εντάξει, οκ, okay, το δεχόμαστε. Γενικά, αλλά απλώς αυτό δεν σε εμποδίζει. Υπάρχει ένα ταμπού σε σχέση με το σώμα γενικά του χορευτή. Γενικά λένε πλέον ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει και εμείς μεταξύ μας, δηλαδή και εμείς το περνάμε και προσπαθούμε να αποβάλουμε αυτό από πάνω μας. Εντάξει, να σου αλλά... πω κάτι, Ρυσί, είναι... Ρε, μπορείς να βρεις το δρόμο σου. Κοινωνικό... Οπότε κάπως η εικόνα μετράει. Αλλά το πώς το... Όχι. Mm. Εννοώ ότι μετράει γενικά η εικόνα που θα έχω, εννοείται. Αλλά είναι το πώς το παρουσιάζω και εγώ, έτσι. Αν εγώ είμαι εντάξει με αυτό το πράγμα. Δεν θα μου πει κανένα. Και βρεις το δρόμο σου και τις δουλειές που κάνεις. Και κάνω την καριέρα μου, ας πούμε. Ποιος θα μου πει. Και το μόνο που θα ήθελα να πω, εγώ δεν είναι τόσο στο πώς φαίνεται το σώμα μου, όσο στο πώς είναι από μέσα. Το πώς είναι από μέσα. Για μένα δεν με αφορά καθόλου πραγματικά. Ούτε το πάχος, ούτε τίποτα. Αν μπορείς να διαχειριστείς το σώμα που έχεις, είναι φανταστικό και μπορεί να είσαι πιο αδύνατη και αυτό και να μην γράφει τίποτα πάνω σου. Αλλά αν εγώ ένα πράγμα λέω στους μαθητές μου είναι να τουλάχιστον να προσέχετε τι τρώτε. Γιατί φάτε, να σου πω, ένα τόνο φαΐ. Αλλά αν θες να κάνεις, γιατί ο χορός σε αυτή τη μορφή είναι πρωταθλητισμός. Ό,τι του δίνεις είναι η βενζίνη σου. Με αυτό θα καίει. Αν λοιπόν του δίνεις τροφές που δεν τον βοηθάνε να κάψει, θα έχεις πάρα πολλούς τραυματισμούς. Μιλάμε στην ουσία ουσιαστικά. Όχι για το πάχος, ας πούμε. Αλλά στο, ότι, στο αποτέλεσμα, το πώς λειτουργεί εσωτερικά το σώμα, ναι, εκεί θα επιμείνω στο ότι παιδιά πρέπει να τρέφεστε σωστά, πρέπει να έχετε δυνατά σώματα, να γυμνάζεστε. Και βασικά αυτό που λέμε για τον να είσαι ψηλός, αδύνατος, με κοιλιακούς και αυτό, απλώς το μόνο που μπορεί να σου κάνει είναι να σου ανοίξει περισσότερες πόρτες στο θέμα casting. Γιατί αυτό που λέμε κλασική ομορφιά, παρόλα αυτά δεν έχει μπορεί αλλάξει να... Πολύ έχει αλλάξει πάρα πολύ και έχουν ανοίξει πάρα πολλοί πόρτες και δρόμοι για διάφορες σκηνοθέτες. Και έχει, εννοείται και έτσι πρέπει να είναι. Απλώς αυτό το τυπικό που έχουμε στο μυαλό μας, ναι, σίγουρα βοηθάει στο ότι μπορείς να κάνεις fit-in σε 500 δουλειές, ενώ αλλιώς μπορείς να κάνεις λιγότερο. Αλλά πάλι, άμα είσαι διαφορετικός, μπορεί τόσο να βρεις μία πόρτα και ένα δρόμο και να γίνεις νούμερο ένα. Ίσως και αυτή η διαφορετικότητα κάποιος τους βοηθήσει. Εννοείται. Μα είμαστε εννοείται. Σε αυτή την εποχή. Ναι. Που οι νέες γενιές την φέρνουν. Ωραία, πιο πολλές δουλειές έχει ο κάποιος διαφορετικός από αυτούς. Καλή ψυχή, αδύνατη με κοιλιακή είναι ο μισός πλανήτης γη. Είσαι μετά ένας. Boring! Αυτά. Ωραία. Τα σχέδιά σας για μετά και για μετά από εδώ, ας πούμε, σε μερικές μέρες και πού μπορούμε να σας βρούμε, αν διδάσκετε κάπου, αν θα κάνετε κάποια δουλειά που μπορούμε να έρθουμε να σας δούμε. Πώς μπορούμε να κάνουμε μάθημα μαζί σας. Ωραία. Εγώ να πω για μένα, γιατί είναι γρήγορα. Είναι γρήγορα! Ναι, δεν διδάσκω, άρα δεν μπορείτε να με βρείτε. Έρχομαι μόνο στη Ρόδο. Και λογικά το χειμώνα, αν πάνε όλα καλά, θα κάνω το Hair το Musical. Το ξεκινήσαμε για πέρσι στο θέατρο Ριάλτο. Θα ανέβαινε, αλλά δεν ανέβηκε λόγω του κορονοϊού. Και λογικά θα ανέβει φέτος τον Οκτώβρη στο θέατρο Ριάλτο. Τελεία, συνεχίστε. Ορίστε, wow. Πολύ γρήγορος ήμουνα. Και wow. Θέλω, πιστεύω, θα βγάλω κανένα τραγούδι να μπείτε να τα ακούσετε. Εγώ το χειμώνα δεν ξέρω που θα είμαι. Τελεία, γεια.
Άμα είμαι στη Ρόδο, θα κάνω μαθήματα εννοείται. Αν δεν είμαι στη Ρόδο, δεν θα κάνω μαθήματα εννοείται. Σε ποια σχολή? Δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Δεν έχω σκεφτεί. Εγώ θα κάνω. Στον δρόμο. Όχι, όντως, επειδή δεν ξέρω αν θα είμαι στη Ρόδο, δεν έχω κάνει κάποια συζήτηση με τις σχολές που ήμουν πέρσι. Οπότε, δεν ξέρω, θα ήθελα να μην είμαι αυτή τη χρονιά η αλήθεια στη Ρόδο, ώστε να μπορώ να βγω έξω, να κάνω κάποια σεμινάρια, κάποιες οντισιόν κτλ. Και του χρόνου να, ναι, να εξελισσόμαστε, παιδιά. Mm-hmm. Πρέπει το μυαλό μας να ανοίγει. Αυτή να πει που έχει 38 παραστάσεις. Α, ναι, να ξεκινήστε. Σε μία από όλες που ήταν στη Θεσσαλονίκη έχω πάει. Έχουμε και τώρα στη Θεσσαλονίκη 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους με τους χορευτές του Βορρά και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Θα είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, έχω και επίσης την Κωνσταντινούπολη, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Έχουμε τον Οκτώβρη με το Φωνιαδάκι στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνίες, γύρω στις 11 είναι, μπορεί και να λέω βλακίες, κάπου εκεί είναι στην Αθήνα και 18 και κάπου, ναι, μπράβο. Και μετά, καλώς εχόν τον Νοέμβρη, αν μας έχουν ανοιχτά, θα έχω με τον Μοσχόπουλο μια πολύ ωραία δουλειά που κάναμε στο Νιάρχος. Ρε, γιατί μετά κίνησε το μικρόφωνο. Δεν ξέρω. Ξεζεσταίνομαι λίγο. Και δεν πειράζει. Είναι τελευταία ερώτηση, αν σα πω. Τέλο πάντων, θα κάνει τώρα. Όχι, λοιπόν, και όχι, διδασκάλε. Διδάσκω! Θέλει λεφτά. Όχι, να μην τα πω όλα. Δεν θέλω. Λοιπόν, τα πληρώνουμε. Ανεξάρτητα, αλλά διδάσκω στην Infinity. Αυτό ήθελα να πω. Και θα έχω στην Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι. Και έχω και παιδιά και φέτος και παιδιά και ενήλικες, οπότε... Πόσα παιδιά έχεις? 10. Τέλος πάντων. Αυτά. Ναι. Έχεις κι άλλα, δεν θα προλαβαίνεις το χειμώνα. Δεν ξέρω αν έχω άλλα, αλλά ελπίζω... Έχεις μια Φιλανδία να πας. Και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο, παιδιά, αυτά δεν είπαμε. Θα έρθουμε και στην Κύπρο. Δέσπε ένα λαγουδάκι, μπείτε στο προφίλ στο Instagram, ακολουθήστε την Ιάσνα Μαντιλά και σένα Μαριάννα Πεκοντινού που σε λένε στο Instagram. Αυτό. Φύγαμε, σας στέλνουμε. Τι κάνουμε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να σας χαιρετήσω. Εντάξει. Φύγουμε μόνο μας. Ελάτε στη Ρόδο, γεια. Αυτά λοιπόν για αυτή τη συνέντευξη, η οποία μάλλον δεν ήταν τόσο μικρό όσο περίμενα, αλλά καλύτερα δεν πειράζει. Ωραία. Θα σας χαιρετήσω εδώ. Να μπείτε εννοείται στα προφίλ του στο Instagram. Οι λίγοι που δεν τους ακολουθείτε, να πάτε να τους ακολουθήσετε. Θα τα γράψω από εδώ πέρα κάτω, θα φαίνονται. Και subscribe. Στο κανάλι. Α, ναι, και στον Ιάσου. Κάνε και στο δικό μου. Α, και εγώ κανάλι. Κάντε και σε ένα subscribe. Και σε ένα subscribe. Κάντε σα subscribe. Σαραπακράιμπ. Όλα μαζί. Ωραία, ναι, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα share, subscribe. Και το καμπανάκι, ναι. Τι είναι το καμπανάκι? Για τις ειδοποιήσεις. Κανείς δεν το πατάει, αλλά δεν πειράζει. Γεια σας. Φιλιά.